Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νόμιζα ότι θα έλεγες γυναίκα Κλάτεμπεργκ. Δεν ξέρω αν είναι παντρεμένος, αν αυτό είναι... Δεν έχω ιδέα κι εγώ, δεν έχω ιδέα. Ναι. Οπότε θα κρατήσω τον Μαρκ Κλάτεμπεργκ για το ξεκίνημα και μετά στην πορεία εδώ μπορεί να... Μου βλέπουμε, ναι. Δηλαδή να παίρνω πάνω από μισό εκατομμύριο εγώ και το team, να με ψάχνουν όλοι, να κάνω τη μία μέρα έτσι, την άλλη γιουβέτσι, επίτρεψέ μου να πω, ας πούμε, τη μία θα κάνω τα βιντεάκια, την άλλη αποφασίζω ότι δεν τα κάνω τα βιντεάκια, ας πούμε. Πάντως σε μένα μου στήχησε αυτό, να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη. Δηλαδή, καλά, ε. Μου λείπει αυτό το της Τρίτης στην αρχή, μετά πήγε Τετάρτη, μετά Πέμπτη και μετά τελείωσε αυτό με τα βιντεάκια. Ναι. Και περισσότερο ξέρεις τι αγαπούσα, τους διαλόγους. Δηλαδή την ώρα που γινόταν η φάση του διαιτητή με τους βαρίστες. Αυτό αγαπούσα. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα. Τώρα έγιναν πάλι 2-3 παιχνίδια χθες. Πάλι οι μισοί θέλουν να δουν τον Κλάτεμπεργκ. Πάλι οι μισοί τα βάλαμε τον Κλάτεμπεργκ. Είχα το Γιώργο τον Μποροβίλο πριν στον αέρα. Πήραν το, ναι, να τον ρωτήσω για τη διαιτησία και δεν ήθελε να απαντήσει. Δεν μπορώ να απαντήσω. Λέει στους θεσμικούς παράγοντες τα. Τον ξαναρώτησα, θύμωσε κιόλας σε κάποια φάση, εκνευρίστηκε, φώναζε λίγο. Εντάξει, μετά τα βρήκαμε στο τέλος. Ναι, γιατί του λέω το πρωτάθλημα. Έχω τον πρόεδρο της Super League. Θέλω να μου πεις την άποψη για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, μου την είπε. Okay, μια γενική εντύπωση που έχει. Θέλω να μου πεις και το πώς βλέπεις μέχρι τώρα το συνολικά και συγκεκριμένα. Δηλαδή, ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες και για την διαιτησία θέλω μια γνώμη. Μποροβίλο Τσαρκαδίας, βέβαια, έχει παίξει τόσα μάτς. Λέω εντάξει, πέρα από πρόεδρο Super League και πρώην διαιτητής. Δεν ήθελα. Δεν. Ναι. Θύμωσε μετά ναι. Και το άφησα. Δεν τον πίεσα. Καθόλου. Εντάξει. Δεν το ξεπεράσει. Ναι, δεν τα κατάει μέσα του Μποροβίλος. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Καλά, είχα πολλά να το ρωτήσω. Όταν δεν θα είναι πρόεδρος της Λίγκας, θα το ρωτήσω περισσότερα. Ας πούμε, γιατί έχουν πολλά. Μου είπε ότι ο Αστέρας είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που δεν έχουν πέσει στη Β' Εθνική. Τα τελευταία 16 χρόνια. Λένε αυτός, είναι εκεί. Στην εποχή Super League. Στην εποχή Super League, ναι. Ναι, δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά να μιλήσουμε. Για Μπούργκος, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάτι. Έτσι, περιμένουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα και πριν βγούμε μαζί. Ίσως παρεύει κάποιος από τα παιδιά εδώ που έχουν το ρεπορτάζ του Άρη. Μήπως και προκύψει κάτι ή αυτή την ώρα, γιατί λένε ότι υπάρχει νέα συνάντηση. Πάντως, αυτό που εωρείται είναι ότι έχει ζητήσει αρκετά λεφτά ο Μπούργκος. Φτάνει κοντά στο εκατομμύριο η ιστορία μαζί με τους βοηθούς του. Το team του και λίγο πρέπει να τον πιέσουμε να ρίξει τις απαιτήσεις του. Ναι. Αυτό στο χαλαρό δηλαδή είναι που ισχύει. Πάντως έχει έρθει, εμένα μου έκανε εντύπωση χθες, Μιχάλη, ότι ήρθε ένας προπονητής, συναντήθηκε με, μάλλον ήρθε προπονητής στην Ελλάδα, δηλαδή πήρε το αεροπλάνο από την Ισπανία, ήρθε στην Ελλάδα, από που το πήρε ο άνθρωπος και μέχρι το βράδυ δεν είχε γίνει τίποτα, ρε φίλε. Δεν υπήρχε κάτι χειροπιαστό, μια ενημέρωση, κάτι. Δηλαδή, πολλές οι ώρες, ναι. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Ναι. Προφανώς, όπως λες, μπορεί να μην υπάρχει διαφορά στη φιλοσοφία και στον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα και σκοπεύουν να πορευτούν, αλλά η διαφορά στο οικονομικό είναι σημαντικός παράγοντας για να υπέρθει μια τέτοιου είδους συμφωνία. Εγώ δεν μου κάνει εντύπωση. Μπορεί να μην έχει υπάρξει πρώτος προπονητής, αλλά είναι απολύτως αναγνωρίσιμος, δηλαδή αν τον γκουγκλάρεις θα δεις δεκάδες δημοσιεύματα, όχι μόνο ισπανικά ή λατινόφωνα, ακόμα και αγγλικά, σε σχέση με τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τον Τσόλο Σιμεώνε ή πίσω από τις επιτυχίες της Ατλέτικο ή τον expert στην τακτική ανάλυση. Είναι ένας πολύ αναγνωρίσιμος τύπος που φαντάζομαι σαν τον Άρη θα βρεθούν αρκετοί που θα σκεφτούν να του δώσουν μια ευκαιρία προκειμένου να δουν τι μπορεί να καταφέρει και μόνος του στην Ευρώπη. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση το να έχει υψηλό κασέ παρά το γεγονός ότι επί της ουσίας δεν έχει σημαντική καριέρα ως πρώτος προπονητής. Έχουν σκάσει βέβαια και τα μηνύματα σε, πώς το λένε, στο διαδίκτυο, σε πώς το λένε, ομάδες Αριανών, ότι τον φέραμε αυτόν αποτυχημένος έφυγε από την Αργεντινή. Από την ομάδα που προπονούσε. Εντάξει, μόνο τώρα δείγμα γραφής 15 αγωνιστικών δεν είναι δείγμα γραφής.
Ναι, όντως. Εκεί δεν πέφτει, αλλά το δείγμα γραφής είναι πάρα πολύ μικρό. Λοιπόν, έχει εκτός από την. Πάλι καλά που δεν έχουν έρθει μνήματα, τον φέραμε αυτόν, δεν τραγουδάει καλά. Πάντως μου λένε ότι δεν έχει έρθει με την εικόνα που είδαμε χθες και έχουμε λατρέψει με μουσια δηλαδή και τα λοιπά. Το μαλλί είναι κοντό. Έχει έρθει πλημμένος, καθαρός, ξυρισμένος έχει έρθει. Οπότε είναι και, μπορεί να είναι και αφορμή για να το γυρίσουμε πίσω, αν δεν είναι αυτός που αγαπήσαμε χθες. Σήμερα το βράδυ έχει ένα μικρό πρόβλημα. Το ζήτημα είναι να είναι αυτός, να μην έχει έρθει άλλος. Έχει κάνα τέτοιο, είχε γίνει κάνα τέτοιο, έχεις κάνα τέτοιο. Μη μου πεις ότι συνέβη κάτι τέτοιο τα νεότερα τα χρόνια, όχι τα πολύ παλιά, ας πούμε. Ναι. Έχω να σου πω μια φοβερή τέτοια ιστορία. Φοβερή. Γιτζάκ Σουμ, προπονητής του Παναθηναϊκού. Ναι. Έρχεται στην Ελλάδα, incognito, και συναντιέται στα γραφεία της Motor Oil με τον Βαρδινογιάννη. Δεν έχει κυκλοφορήσει ποιος είναι, απλώς ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει προπονητή. Ναι. Φέρε ως εικόνα, τώρα και οι ακροατές ελπίζω οι παλιότεροι, πρέπει να είναι λίγο παλιότεροι για να τον φέρουν ως εικόνα. Mm-hmm. Ως εικόνα τη φυσιογνωμία για Jack Zoom. Ναι, βέβαια, την έχω φέρει ήδη. Ωραία. Ρουφιάνος λοιπόν μέσα από τη Motor Oil που μιλάει με κανένα δυο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Ναι. Τον βλέπει, σηκώνει το τηλέφωνο και λέει: Παιδιά, ήρθε ο νέος προπονητής. Ήρθε, ναι. Τον αναγνώρισες, άκουσε το όνομά του, τίποτα ξέρω. Λέει, όχι, δεν άκουσα το όνομά του. Λέει, αλλά τον ξέρω, ξέρω ποιος είναι. Λέει, είναι πολύ γνωστός. Σοβαρά ποιος είναι. Λέει, ο Λουτσέσκου. Ο μπαμπάς Λουτσέσκου. Ο μπαμπάς, ναι. Ναι. Φάρε τώρα φυσιογνωμία με Μερτσέα Λουτσέσκου. Ναι. Σου πιάζει λίγο. Ναι. Ρε, είσαι σίγουρος. Τώρα παίζουμε, αφού τον είδα στα δύο μέτρα, σας λέω. Δεν ξέρω τον Λουτσέσκου. Γέρονε λοιπόν οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, στα ραδιόφωνα, στα τέτοια, έφτασε στην Ελλάδα ο Λουτσέσκου προπονητάρα, παίρνει ο Βαρδινογιάννης και τα λοιπά. Μετά από δύο ώρες γίνεται γνωστό ότι είναι ο Γιτζάκ Σουμ, τον οποίο δεν ήξερε και κανένας τότε, τι είναι αυτό. Και εκεί που έχουν φτιαχτεί οι Παναθηναϊκοί ότι πήραμε προπονητάρα τον Μπερτσέα Λουτσέσκου από τη Σαχτάρ, έμειναν με τον Γιτζάκ Σουμ από το Ισραήλ. Ο γιος του Μπερτσέα Λουτσέσκου έχει σήμερα γενέθλια. Σωστά. Ο Ρασβάν. Και παίζει στη Δανία. Να τα εκατοστήσει ο άνθρωπος. Και ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα. Ένας άλλος. Ένας εξωγήινος έχει γενέθλια βέβαια. Όταν έπαιζε ήταν εξωγήινος. Ο Τζόρνταν. Σωστά. Ο Μάικλ. Ο Μιχαλάκης. Βέβαια. Ο Μιχάλης Ιορδανίδης. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου που έχει γενέθλια και παίζει στη Δανία σήμερα, θέλω ένα έτσι να μου πεις πώς το έχεις στο μυαλό σου, πώς το κεφάλι σου το μάτς του ΠΑΟΚ. Εσύ τον ακολουθείς τον ΠΑΟΚ, περιγράφεις και τα παιχνίδια του, τα ευρωπαϊκά. Για πες λίγο πώς το έχεις το παιχνίδι αυτό. Και αν νιώθεις καθόλου από Μίντιλαντ. Ναι, καταρχάς από αυτό θα ξεκινούσα. Επειδή στην Ελλάδα λιγότερο τα τελευταία χρόνια πια έχουμε εξοικειωθεί, αλλά συνήθως κρίνουμε από τα ονόματα της ομάδας. Ναι. Πόσο καλό είναι το όνομα, σωστό. Πόσο καλό ή θεωρούμε ότι είναι και η ομάδα. Σωστό. Η Μίτλαντ δεν το έχει το όνομα, αλλά τη χάρη την έχει. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα τουλάχιστον των κυβικών της Κοπενχάγης. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια πιο ποιοτική ομάδα από η φετινή Μίτλαντ, από τη φετινή Κοπενχάγη. Είναι μια καλύτερη ομάδα και δεν το λέω επειδή προπορεύεται στο πρωτάθλημα Δανίας 2-3 βαθμούς από την Κοπενχάγη. Mm. Το λέω σε σχέση με την ποιότητα του ρόστερ. Αλλά είναι λιγότερο έμπειρη, ειδικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ομάδα από την Κοπενχάγη. Έχει ορισμένους πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, πολύ ποιοτικούς. Κάποιοι από αυτούς θα παίζανε στο κορυφαίο επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα πολύ άνετα. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα θα έκαναν τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα στο κορυφαίο επίπεδο πολύ άνετα. Δηλαδή αυτός ο Δανοουκρανός, που είναι και ηγέτης και leader αυτής της ομάδας, ο κεντρικός αμυντικός, ο Έρικ Σβιατσένκο, είναι μια τέτοια περίπτωση, το οποίο αυτό παιδί έχει παίξει και στο εξωτερικό και είναι στα 30 του, είναι ο αρχηγός της, είναι ο ηγέτης της και ένας πάρα πολύ καλός κεντρικός αμυντικός. Έχει έναν πάρα πολύ ποιοτικό βραζιλιάνο κεντρικό χαφ, επιτελικό χαφ, αυτός δεν θα μείνει πολύ εκεί, πολύ σύντομα. Τα κατάφεραν και τον κράτησαν τώρα το Γενάρη, είναι μεγάλη επιτυχία. Πολύ σύντομα με 10-15 εκατομμύρια ευρώ θα τον στείλουν πουθενά αλλού. Ο Εβάντερ, ο οποίος
είναι ό,τι περιμένεις να είναι ένας σύγχρονος επιτελικός χαφ που έρχεται από τη Βραζιλία, με τρομερά στημένα, βλέπει γήπεδο, πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Έχει ένα παιδί που μου κάνει εντύπωση που είναι στη Μίτλαντ, που επέστρεψε στη Μίτλαντ, διότι έκανε σοβαρή καριέρα στην Ισπανία και με την ομάδα της Θέλτα, ο Πιόνε Σίστο, ο οποίος είναι ένας εξτρέμ, παίζει και ως δεύτερος επιθετικός όταν παίζουν 3-5-2 με όλα τα καλά χαρακτηριστικά που έχουν οι Αφρικανοί εξτρέμ, πάρα πολύ γρήγορος, με τρομερή έκρηξη και είναι και πολύ όριμος στο παιχνίδι του και αρκετά πειθαρχημένος. Μάλιστα, όπως διάβασα, μπορεί και να μην είναι στη βασική εντεκάδα, γιατί αυτό το νέο μεγάλο που λένε που βγάζουν οι Δανείοι, τον Γκούσταβ Ίσαξεν, τον οποίο πολύ σύντομα θα βλέπουμε και στην Εθνική Δανίας νομίζω, ένα παιδί 20 ετών, που παίζει στην ίδια θέση με τον Πιόνε Σίστο, παίζει και αυτός εξτρέμι, δεύτερος επιθετικός, και επειδή μάλλον ο προπονητής λέει σήμερα θα παίξει 3-5-2 και όχι 3-4-3, αν παίξει 3-4-3 θα παίξουν και οι δύο, και θα είναι στην κορυφή ο Ζούνιορ Μπρουμάντο, ο Βραζιλιάνος φορ. Αν παίξουν 3-5-2 θα πρέπει να παίξει ένας από τους Σίστο ή Ίσαξεν. Και αναφέρομαι σε παίκτες που είναι στην ομάδα και που τους έχω δει, γιατί έχει κάνει και 2-3 μεταγραφές τώρα. Okay. Μεταγραφές όχι της λογικής της Μίτλαντ, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και ο Βάγνερ Λοβ δεν κάνουν τέτοιες μεταγραφές. Παίζει ακόμα. Παίζει ακόμα. Παίζει ακόμα στο 37, ναι. Παίζει ακόμα στο 37. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα είναι βασικός όμως. Αν θα έρθει στο μάτι, θα έρθει από τον πάγκο. Είναι περίεργο γιατί αυτοί δεν κάνουν τέτοιου είδους μεταγραφές και κάνανε δύο μεταγραφές αεροδρομίου, και αυτόν και τον Max Meyer, ένα γερμανό οχταροδέκαρο, το οποίο όταν ήταν στη Σάλκε στην εκείνη την εποχή θεωρούνταν αντίστοιχο ταλέντο του Kai Havertz, να σου δώσω να καταλάβεις. Αυτό το παιδί τα έσπασε με την Σάλκε ή του Γκορέτσκα, που ήταν τότε στη Σάλκε, τα έσπασε με τη Σάλκε, ήταν λίγο ιδιόρυθμος ως χαρακτήρας, έμεινε κανένα χρόνο επί της ουσίας να παίζει, να μην παίζει, επειδή ακριβώς δεν ανανέωνε το συμβόλαιο. Πήρε μια πολύ συζητημένη επιλογή, γιατί πήρε τρομερά λεφτά, ξέρω εγώ, 7-8 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο το χρόνο, να πάει στην Crystal Palace στα 21 του ως ελεύθερος. Εκεί το χαρτί δεν βγήκε. Μετά πήγε στην Τουρκία και έπεσε πάνω στον Μπέλκα. Να. Και τώρα τον δάνεισαν στην Μίτλαντ από την Φενέρα. Είναι μια από τις κλασικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, ακόμα μικρός είναι, εξυπακούεται, που τον βλέπεις, λες, ναι, έχει όλα τα προσόντα, αλλά δεν. Αλλά ούτε αυτός θα είναι βασικός. Δεν νομίζω ότι θα παίξει βασικός. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες μεταγραφές που έκαναν τώρα το Γενάρη. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, αλλά εγώ δεν στέκομαι καθόλου σε αυτούς. Πάω στους υπόλοιπους και λέω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Αυτοί οι τέσσερις που σου είπα, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι είτε σε επίπεδο ΠΑΟΚ, είτε σε επίπεδο Ολυμπιακού, είτε σε επίπεδο ΑΕΚ έπαιζαν στη βασική ενδεκάδα ασυζητητή. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με έναν αντίπαλο που, επειδή λέγεται Μίτλαντ, είναι του χεριού του ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ η πρόκριση. Είναι μια πρόκριση τελείως το 50-50. Εγώ περιμένω δύο αντίστοιχα μάτς με αυτά που ζήσαμε με την Κοπενχάγη. Ένα το πήρε ο ΠΑΟΚ στις λεπτομέρειες, ένα το έχασε ο ΠΑΟΚ στις λεπτομέρειες. Είναι καλό που ο ΠΑΟΚ έχει καλή ψυχολογία. Είναι κακό που στον ΠΑΟΚ λείπει ο Κούρτιτς από αυτό το μάτς. Αν μου έλεγες δύο παίχτες που δεν θέλω να λείψουν από τον ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς, θα σου έλεγα, μάλλον δύο θα δυσκολευόμουν. Αν μου λέγεις τρεις, θα σου έλεγα να μην λείψει ο Ίγκαρσον, ο Κούρτιτς και ο Ζίβκοβιτς. Ναι. Γιατί είναι μια ομάδα που πιέζει τους μεσαίους χαφ, τους πρασάρει καλά. Είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ καλά στη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Δεν είναι μια ομάδα που λατρεύει να έχει την μπάλα στα πόδια της. Είναι μια ομάδα που μάλλον προτιμά να την έχει ο αντίπαλος και να πηγαίνει σε κόντρα επιθέσεις. Μπορεί να το παίξει και το να πάρω την μπάλα στα πόδια μου. Δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, άλλωστε, αφού είναι διεκδικήτρια του τίτλου στην Δανία.
Το να συζητήσουμε για την κρίση με την οποία τελείωσε τη σεζόν δεν έχει νόημα, γιατί είναι μια κρίση προδημήνου σχεδόν. Ενώ εκεί κάλπαζε για το πρωτάθλημα και φαινόταν ότι θα το πάρει πολύ εύκολα από την Κοπενχάγη. Στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές πριν τη διακοπή πήρε ένα βαθμό, είχε δύο ήττες και μια ισοπαλία. Και από 8, 9, 10, δεν θυμάμαι πόσο βαθμούς ήταν μπροστά, η ψέρδα έκλεισε στους 2 και άρα έχουμε πρωτάθλημα από το 0. Αλλά αυτό έγινε δύο μήνες πριν και είναι πολύ πίσω. Είναι μια ομάδα που η φιλοδοξία της όταν ξεκίνησε φέτος τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις ήταν να φτάσει στο Champions League, να παίξει στο μήλο του Champions League. Και μάλιστα την έκανε όλη την πορεία μέχρι τέλος, αποκλείοντας ανάμεσα σε άλλους και τη Celtic, για να φτάσει μέχρι τα play-off του Champions League, εκεί που την έβαλε στόπι PSV Eindhoven. Είναι μια ομάδα που στις λεπτομέρειες στον όμιλο του Europa League, γιατί έρχεται από όμιλο του Europa League, δεν προκρίθηκε. Είχε 9 βαθμούς. Της τύχησε μια ισοπαλία στο τέλος στη Βουλγαρία με τον Λουντογκόρετς και δεν της επέτρεψε να συνεχίσει το Europa και έπεσε στο Conference, σε έναν όμιλο με την Μπράγκα και τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι μια ομάδα που έχει καιρό τον ίδιο προπονητή. Είναι μια ομάδα καιρό μαζί επί της ουσίας, οι περισσότεροι από αυτούς. Νομίζω από αυτούς που θα παίξουν σήμερα στο αρχικό σχήμα, ο μοναδικός μεταγραφή του Ιανουαρίου θα είναι ένας στόπερ, ο οποίος μάλιστα είναι και πρώην παίχτης της Midland, τον πήραν ξανά πίσω. Οπότε και αυτός ξέρει πολύ καλά την ομάδα, άρα και δέσιμο υπάρχει και ομοιογένεια υπάρχει και όλα τα σχετικά. Γενικά ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ προσεκτικός. Το 3-4-3 ή το 3-5-2 που θα παίξουν αυτοί ενδεχομένως να δίνει την δυνατότητα στον Ζίβκοβιτς να ξεχωρίσει στο σημερινό μάτς. Γενικώς λέω οι ομάδες που δεν παίζουν με τετράδα στην άμυνα και δεν έχουν καθαρό αίμα δεξιά και αριστερά back και παίζουν με back half βολεύουν πολύ το Ζίβκοβιτς. Είναι ένα μάτς που νομίζω που η πρόκριση θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στα δύο παιχνίδια. Δεν βλέπω με κάποιο τρόπο κάποιος από τους δύο να παίρνει μια εύκολη πρόκριση, μια πρόκριση με δύο νίκες ή μια πρόκριση... Δεν ξέρω καν αν μπορεί κάποιος από τους δύο να πάρει μια πρόκριση με νίκη ή ισοπαλία. Δηλαδή τα βλέπω πολύ, πολύ οριακά και τα δύο παιχνίδια. Βεβαίως μια λεπτομέρεια μπορεί να κάνει διαφορά. Θυμίζω ας πούμε τη λεπτομέρεια με την κόκκινη κάρτα της Κοπενχάγης στην αρχή του παιχνιδιού εκεί, όπου έκανε τη διαφορά. Τέτοια πρόβλημα παράγοντες μπορεί να αλλάξουν τις ισορροπίες στο ζευγάρι, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ισορροπία στο ζευγάρι. Πάντως, λες ότι με αυτά που έχεις παρακολουθήσει από τους Δανούς, ότι είναι ένα κλικ καλύτερη ομάδα από την Κοπενχάγη. Ναι, θα το πω πάλι με τον ίδιο τρόπο. Είναι λιγότερο έμπειρη ομάδα από την Κοπενχάγη. Mm. Η Κοπενχάγη είναι... Πώς να το πω ρε παιδί μου, έχει το know-how, αισθάνεται Ευρωπαία, δεν αισθάνεται γοναμπή Ευρωπαία στην Δανία. Η Midland είναι αυτή τη στιγμή, έχει στα σημεία νομίζω λίγο πιο ποιοτικό ρόστερ, είναι καιρό μαζί όλοι, αλλά είναι γοναμπή Ευρωπαία. Ακόμα τα ψάχνει τα βήματά της στην Ευρώπη. Έχει κάνει πριν 2-3 χρόνια μια σημαντική πορεία στο Europa, την έχει πάει πολύ μακριά τη βαλίτσα. Γενικά είναι μια πενταετία που έχει ανέβει πολύ το επίπεδό της, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα στα επίπεδα της Κοπενχάγης που έχει παίξει Champions League ομίλους πάνω από μια φορά. Είναι η Ευρωπαία ομάδα της Δανίας. Το έχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει την αυτοπεποίθηση, δεν κομπλάρει, δεν κολλάει πουθενά. Δεν παίζει Κοπενχάγη ΠΑΟΚ και η Κοπενχάγη βλέπει απέναντί της έναν επικίνδυνο αντίπαλο. Βλέπει έναν αντίπαλο τον οποίο το θεωρεί του χεριού της για την Κοπενχάγη. Η Midland δεν είναι το ίδιο όσον αφορά την αυτοπεποίθησή της και την ψυχολογία της στα ευρωπαϊκά μάτς. Αλλά ως ομάδα ναι, νομίζω ότι η φετινή έκδοση από τη φετινή έκδοση της Κοπενχάγης η Midland είναι λίγο καλύτερη. Ζηλεύω πάρα πολύ για να κλείσουμε το παιχνίδι και ήταν πολύ ωραία καταπληκτική ανάλυση σου για το παιχνίδι το σημερινό. Ζηλεύω πάρα πολύ τον Μιχάλη Τσόχο τις βραδιές του Champions League, Τρίτη και Τετάρτη και βέβαια, του προηγούμενου διαστήματος όμως, που είναι στην Κοσμοτέ καμιά 38 ώρες στον αέρα και έχει 8 παιχνίδια, ας πούμε, που παίζουν εκεί στις προηγούμενες φάσεις, έτσι.
Θέλω, επειδή έχουμε τρία λεπτάκια συντροφικά και αλληλέγγυα ακόμα, θέλω να μου περιγράψεις τη φάση σου, τη δική σου δηλαδή, σε τέτοιες βραδιές. Γιατί για Λίβερπουλ, για τη μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, δεν πειράζει. Αλλά, για αυτές τις βραδιές τώρα, έτσι μέσα σε τρία λεπτάκια, θέλω να μου πεις λίγο, να μας περιγράψεις, να μας μεταφέρεις αυτό που δεν βλέπουμε εμείς στις οδόνες μας. Με σένα πρωταγωνιστή εννοώ. Θα σου πω, έχω ένα τεράστιο γκολ, τεράστιο δηλαδή, ξέρω εγώ, έχει μήκος του τύπου 10 μέτρα και ύψος 2-2,5 μέτρα, ένα τεράστιο παραλληλόγραμμο λοιπόν, όπου το χωρίζουμε σε 6 πια, παλιότερα ήταν 8, τώρα γίνονται 6 μάτς ταυτόχρονα στις 10, έχουν γίνει και 2 στις 8, σε 6 ίδια τετράγωνα, ας το πούμε έτσι, όπου είναι τα 6 διαφορετικά παιχνίδια. Εγώ κάθομαι μπροστά σε αυτό το wall σε ένα γραφείο που έχει λάπτοπ, iPad και τα μικρόφωνα κτλ. Ένα μικρόφωνο αέρα και ένα δεύτερο μικρόφωνο εκτός αέρα που επικοινωνώ μόνο με το control. Εσύ πατάς ώστε να μπορώ κουμπιά. Να ζητάω... Εσύ πατάς κουμπιά ή κάνεις νομίζω. Ναι, εγώ πατάω κουμπιά. Όχι, έχω ένα δεύτερο μικρόφωνο που είναι μονίμως ανοιχτό. Δεν είναι του αέρα, είναι για να επικοινωνώ με το control τους ανθρώπους που δίνουν στον αέρα όποιο μάτι ζητάω εγώ. Ναι. Και έχω και ένα μικρόφωνο που είναι για τον αέρα και το πατάω για να μιλήσω. Αν δεν το πατήσω, δεν ακούγεται ό,τι και να πω. Ναι. Και με το δεύτερο μικρόφωνο ζητάω βλέποντας έξω την διαζητάω τώρα εκεί, τώρα εκεί, τώρα εκεί. Πολλές φορές βεβαίως πηγαίνουν και μόνοι τους διότι προλαβαίνουν να δουν κάτι σε σχέση με εμένα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή που κάνουμε. Εγώ τη λατρεύω. Λέω ότι σε σχέση με πάρα πολλούς ανθρώπους είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Uh-huh. Μου λένε καμιά φορά ότι είναι κοπιαστική, ότι αυτό, ότι εκείνο, λέω μπουρδες. Υπάρχουν πραγματικά κοπιαστικές δουλειές εκεί έξω σε σχέση με τη δική μας. Uh-huh. Αυτό είναι ό,τι πιο απαιτητικό έχω κάνει ποτέ μου. Δηλαδή τελειώνει, όπως λες, αυτό το 6ωρο, 7ωρο και αισθάνομαι πραγματικά ότι έχω κάνει χειρονακτική εργασία ωρών. Δηλαδή. Μου αφαιρεί όλη την ενέργεια. Είμαι. Πάρτε με. Δεν θέλω ούτε να οδηγήσω. Μπορείτε να με πάτε σπίτι με κάποιον άλλο τρόπο. Γιατί ζεις 4-5 ώρες χωρίς δυνατότητα να αφαιρεθείς για 10 δευτερόλεπτα. Μπορεί να πάρεις ζημιά. Άρα είσαι πολύ στην τζίτα πολλές ώρες. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Η αδρεναλίνη. Όλο αυτό είναι πολύ ωραίο. Βίντεο γκολ 10 μέτρων, είπες, επί 2,5. Ναι, ναι, περίπου τόσο. Τέλεια. Δηλαδή οθόνη, σινεμά, έτσι, κινηματογράφος. Ναι, 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 ναι. Φαντάσου μία μισή σε ύψος, περίπου κανονική σε μήκος, αλλά μισή σε ύψος οθόνη σινεμά. Τέλεια. Τέλεια, ναι, γιατί αυτές οι βραδιές είναι, εντάξει, τώρα τα μάτς είναι πιο, είναι λιγότερα φυσικά, είναι πιο χαλαρή η φάση. Αλλά εντάξει, εκείνες οι βραδιές που είναι πολλά μάτς ταυτόχρονα, ας πούμε, τα 6, τα 8 και τα λοιπά που λέμε, είναι δύσκολο. Είναι ωραίο από τη μία έτσι που τα βλέπεις όλα ταυτόχρονα, γκολ εκεί, γκολ εδώ και τα λοιπά, αλλά είναι και δύσκολο. Γι' αυτό ήθελα να μας το περιγράψεις λίγο, να το μεταφέρεις αυτό που δεν βλέπουμε εμείς, να το μεταφέρεις στον αέρα. Γιατί εμείς σε απολαμβάνουμε εκεί πέρα. Εντάξει, όταν μπαίνει κανένα γκολ και δεν μας αρέσει, τρως και ένα ξεφωνητό που το λες. Λαμβάνω δεκάδες μηνύματα, εκατοντάδες. Κάντο over, κάντο βάλε ένα γκολ της Liverpool, φέρε εκείνο. Σε μερικούς απαντάω. Τώρα μπαίνω. Τώρα μπαίνω να το γυρίσω. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.